Μία από τις εκπλήξεις τις πολλές τις σημερινές είναι και που ήρθαμε και στο σπίτι του γνωστού σε όλους σας Γιάννη Παπαδάκη, ενός ανθρώπου που κατά καιρούς μας έχει χαρίσει επεισόδια στην τηλεόραση που μας ξεχνούμε τα προβλήματά μας, μας έχει χαρίσει γέλιο και μας κάνει να ξεχάσουμε πολλές φορές προβλήματα που καταλούν τους ανθρώπους συνήθως τα προβλήματα, έτσι δεν είναι? Φίλε Νίκο, αν το κατορθώνω αυτό να σας κάνω να ξεχάσετε, έχω καταφέρει αυτό που θέλω. Έχω καταφέρει αυτό που θέλω, γιατί αυτό θέλω. Γελώντας ο άλλος να ξεχάσει τα προβλήματά του. Αλλά πρέπει να σε καλωσορίσω στο σπίτι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και ευχαριστώ που δέχτηκες και την πρότασή μου να έρθεις στο χωριό μου. Ελπίζω να ευχαριστήθηκες από την περιπλάνηση που κάναμε. Νομίζω ότι οι χωριανοί μου και ο πάτερ Σταμάτης σας δώσαν να καταλάβετε πως κάτι έχουμε να δείξουμε και εμείς σαν χωριό, όπως τόσα χωριά στην Κρήτη. Θα ήθελα εδώ να σου πω ότι είναι υποχρέωσή μου να έρθω σε όποιου φίλου με καλέσει στο χωριό, και εννοώ φίλου γιατί φίλοι είναι όλοι αυτοί που τους αρέσει η παράδοση, που τους αρέσει να τηρούν τα ήθη και τα έθιμα. Βέβαια, και πιο μεγάλη υποχρέωση, να έρθω σε έναν άνθρωπο που είναι δύο φορές φίλος, όπως εσύ. Με τιμούνε τα λόγια σου, Να σε καλά. Λοιπόν, πρωτού αρχίσουμε την κουβέντα μας, θέλω να σου πω πως αυτό το ταπεινό σπίτι μου, πρωτού υπάρξει, πρωτού χτιστεί, σε αυτό το σπίτι υπήρχε σε αυτή την τοποθεσία ένας μήλος, ο μήλος της Αγίας Ειρήνης. Σε αυτό το μήλο γεννήθηκε ο Πρεβελάκης. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει κάποιος χωριανός μου, ονόματι Μανώλης Μαϊνολάς, που ήταν ανυψός του, τώρα συγχωρεμένος κι αυτός, και από αυτόν το πρωτάκουσα. Καταλαβαίνεις πόσο περήφανος νιώθω, γιατί είναι περηφάνεια να νιώθεις ότι σε αυτά τα χώματα, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή ακριβώς την τοποθεσία που εγώ πέφτω κάθε βράδυ και κοιμάμαι, ότι γεννήθηκε ένας μεγάλος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος του πνεύματος, ένα ανοιχτό μυαλό. Ένας που ήταν πάρα πολύ φίλος του Καζαντζάκη. Πάρα πολύ φίλος του Καζαντζάκη. Θα ήθελα να κάνουμε λίγο κουβέντα περί του θέματος αυτού. Κοίτα να δεις, Νίκο, αυτά τα λέει ο ίδιος ο Πρεβελάκης στο βιβλίο του «Ο ήλιος του θανάτου». Ένας ήρωας αυτού του έργου, του μυθιστορήματος, με άλλο όνομα, πιστεύω ότι ήταν ο Καζαντζάκης. Φαίνεται καθαρά δηλαδή, και που έκαμε στα μέρη μας εξόριστος κάποιες εποχές ο Καζαντζάκης από το Ηράκλειο. Ήταν εξόριστος εδώ πέρα και γνωρίστηκε τότε με τον Πρεβελάκη. Ο Πρεβελάκης ακόμα και αυτό το βιβλίο του το αφιερώνει. Λέει μνήμην Νίκου Καζαντζάκη. Κατάλαβες. Ήταν πάρα πολύ φίλοι. Πάρα πολύ φίλοι με το... Και αυτό είναι τιμή. Είναι τιμή ολονών μας. Πως ένας χωριανός μας ήταν φίλος με έναν πολύ μεγάλο άνθρωπο, τον Νίκο του Καζαντζάκη. Πρέπει να σου πω ότι αυτό το έργο που ονομάζεται «Ο ήλιος του θανάτου», το 1977, όταν ήμουν 17 χρονών, γυρίστηκε ταινία εδώ πέρα. Και φιλοξενούσαμε για μήνες στο χωριό τον αείμνηστο Μάνο Κατράκη, την Έλλη την Αγγελίδου, τον Νικήτα τον Τζακύρογλου και γυρίζανε αυτό το έργο. Που το έχουν δει πάρα πολύ λίγοι στην τηλεόραση, δεν έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές. Και αυτό οφείλεται πού? Οφείλεται ότι δεν είναι εμπορικό. Δεν είναι τρομερά εμπορικά το έργο. Είναι όμως αφάνταστα ποιοτικό. Αφάνταστα ποιοτικό. Ας προχωρήσουμε όμως, φίλε Γιάννη, και στο Γιάννη. Στο Γιάννη το Παπαδάκη. Να μου πεις πώς ξεκίνησες το επάγγελμα του ηθοποιού. Νίκο μου, σε ευχαριστώ για την ερώτηση που μου κάνεις. Αλλά να σου πω κάτι. Ότι αλίμονο στον άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με το θέατρο και θα το πάρει σαν επάγγελμα. Πολλοί λένε για τα επαγγέλματά τους, είναι λειτουργήματα και αυτά. Εγώ δεν το λέω. Αλλά το επάγγελμα του ηθοποιού θέλει ψώνιο. Πολύ ψώνιο. Πολύ ψώνιο. Ωστόσο όμως η δουλειά αυτή δίνει κίνητρα σε μια οικογένεια να ζήσει. Φυσικά. Φυσικά. Δεν έχω κανένα παράπονο από τον κόσμο. Ο κόσμος έχει καταλάβει με πόση αγάπη το κάνω και εγώ και οι συνεργάτες με αυτό που κάνουμε και δεν μας αφήνει να πεινάσουμε.
Δεν μας, μπορεί πλούσιοι να μην γίνουν ποτέ μας, αλλά να πεινάσουμε δεν μας αφήνει. Όσο γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο και δεν έχω κανένα παράπονο από αυτόν. Κατάλαβες. Αλλά όπως και να είναι, θέλει ψώνιο, θέλει τρέλα. Θέλει να κλείνεσαι στο δωμάτιό σου ώρες ολόκληρες, να μελετάς ένα ρόλο, να γράψεις ένα ρόλο. Δεν είναι, δεν μπορεί να το θεωρήσεις επάγγελμα. Δεν μπορείς να βάλεις τις ώρες ενός γραφείου, να πεις θα χτυπήσω τετράωρο, θα χτυπήσω οχτάωρο και μετά σχολάω. Είναι συνέχεια. Οδηγώντας, πηγαίνοντας, ακόμη και στην τουαλέτα να το σκέφτεσαι. Να σκέφτεσαι συνέχεια. Πώς θα παίξεις το τάδε, πώς το ένα, πώς το άλλο. Κατάλαβες. Αρχίσεις σε ποια ηλικία? 18 χρονών. 18 χρονών. Ήσουν σε κάποια σχολή? 18 χρονών ήμουν στο Λύκειο ακόμη. Και τότε πρωτοπάτησα στο Σανίδη. Μετά 19 χρονών πήγα στη δραματική σχολή. Είχα την ευτυχία, τη μεγάλη ευτυχία, γιατί ήταν μεγάλη ευτυχία για μένα, γιατί πρόλαβα. Πρόλαβα αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους. Στο Μίμη το Φωτόπουλο, που ήταν άρρωστος εκείνη την εποχή, αλλά ερχόταν μια ώρα τη βδομάδα στη σχολή, αλλά εκείνη μια ώρα ήταν θησαυρός για μας. Και πηγή έμπνευσης. Πηγή έμπνευσης, να θεωρείς αυτό το μύθο. Ήταν ένας μύθος ο άνθρωπος, ήταν ένα παραμύθι ήταν, δεν ήταν. Και μας έκανε διηγήσεις. Φίλε Γιάννη, σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις και πολλοί από τις φίλες και φίλους τηλεθεατές πούνε μα τι κάνει τώρα αυτές τις ερωτήσεις. Τις κάνω γιατί τελικά αυτό που βλέπουμε στην οθόνη κάθε μέρα 8 και 4 στο Κρέτα Channel, Καμπουρομανόλενα και διάφορους άλλους ρόλους τέλος πάντων που ενσαρκώνεις, λένε μα καλά, αυτά τα πράγματα χρειάζεται. Ακόμα κι αν υπάρχει ψυχή, χρειάζεται τέχνη. Θα πρέπει να βγάλεις κάποια σχολή. Βέβαια τα θόρμητα είναι καλά. Αλλά θέλω να δείξω με στους φίλους και φίλες ότι ο Γιάννης ο Παπαδάκης δεν είναι αυτός που του μύρισε να κάνει τον ηθοποιό και τον έκαμε. Ναι, φυσικά. Κοίτα να δεις, Νίκο. Ο καθένας μπορεί να έχει ένα ταλέντο. Ένα πρωτογενές ταλέντο μέσα του. Είτε για το θέατρο, είτε για τη ζωγραφική. Που το αξιοποιεί πάντα. Ναι, αλλά μετά. Μπράβο, πρέπει μετά να έρθει η τεχνική, να το βάλει σε καλούπια. Και επειδή λέει ο λαός πως με όποιο δάσκαλο θα κάτσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις, γι' αυτό εγώ είχα, σου λέω, την ευτυχία, δεν σου λέω τι γράμματα έμαθα, βλέπω κόσμος, αλλά καμαρώνω για τους δασκάλους μου. Θα ήθελα να μας, πεις λίγο για την θεατρική ομάδα που έχεις. Που είναι μια ομάδα οικογενειακή, έτσι δεν είναι? Βέβαια, οικογενειακή και το έχω σαν αρχή μου. Δεν ανοίγομαι. Δεν θέλω να κάνω φαντασμαγορικά ανοίγματα και πράγματα που συνήθως σε στενοχωρούν, Νίκο. Διότι το θέατρο είναι ακριβή δουλειά. Δηλαδή, όταν ρίξεις δουλειά, όταν θες να κάνεις μια πολύ μεγάλη δουλειά στο θέατρο, πρέπει να ρίξεις και πάρα πολλά λεφτά. Εγώ δεν τα έχω. Και αν τα βρω κάπου και τα ρίξω, ποιος μου λέει ότι θα τα βγάλω πάλι να τα δώσω από εκεί που τα πήρα? Μπορεί να τα χάσεις. Μπορεί να τα χάσεις σε ένα λεπτό μέσα. Τα χάσεις όλα. Λοιπόν, εγώ, ας με συγχωρέσει ο κόσμος, αλλά θεατρικά προτιμώ το σίγουρο. Πιστεύω, φίλε Γιάννη, ότι ο κόσμος δεν έχει λόγους να σε συγχωρέσει ή να μην σε συγχωρέσει, γιατί στο πιο πολύ, στο μεγαλύτερο ποσοστό, ο κόσμος θέλει το λαϊκό που είναι και πιο αυθόρμητο. Συνήθως το φαντασμαγορικό χάνει την αγνότητά του. Φίλε μου Νίκο, χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί θα έχεις υπόψη σου πώς γυριζόνταν οι παλιές ταινίες. Βλέπουμε όλους αυτούς τους παλιούς, Φωτόπουλους, Ηλιόπουλους, Αυλονίτες, το Λογοθετίδη. Λοιπόν, τους βλέπεις και δίνουν την ψυχή τους και γελά ο κόσμος με αυτό που κάνουν αυθόρμητα. Και τότε δεν υπήρχαν μέσα. Ούτε λεφτά υπήρχαν για να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, ούτε μέσα, ούτε κάμερες, ούτε τεχνικά, τίποτα. Και σήμερα που υπάρχουν τα πάντα, υπάρχουν οι κάμερες των εκατομμυρίων, υπάρχουν οι πανάκριβοι φωτισμοί, τα πανάκριβα κοστούμια, όμως δεν υπάρχουν οι Φωτόπουλοι, οι Ηλιόπουλοι, οι λογοθετήδες, δεν υπάρχουν. Μοναχά τους τα μηχανήματα δεν κάνουν τίποτα. Πες μου, η γυναίκα σου, στην απόφασή σου αυτή να συνεχίσεις το θέατρο με τον τρόπο που εσύ ξέρεις και είσαι μοναδικός γι' αυτό και τώρα ήρθε η στιγμή που θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η γυναίκα σου, ποιο ρόλο έχει παίξει στην καριέρα σου γενικά? Η γυναίκα μου και η μάνα μου,
αλλά πιο πολύ γυναίκα μου, επειδή είμαστε από τη στιγμή που παντρευτήκαμε στην αντρόγινο, είμαστε πιο στενά, το ρόλο του εμψυχωτή. Ό,τι κάνω και όπου πάω και ό,τι κάνω είναι δίπλα μου συνέχεια. Είναι δηλαδή δύο οι γυναίκες που σε έχουν στηρίξει. Βέβαια. Αυτές μου έχουν δώσει φτερά. Αυτές μου έχουν δώσει φτερά να πετώ. Εγώ από μόνος μου είμαι ένας άνθρωπος κλειστός, ένας μελαγχολικός άνθρωπος. Αλλά αυτές οι γυναίκες μου έχουν δώσει δύναμη να προχωρώ και να έχω αισιοδοξία. Να έχω αισιοδοξία πως θα έρθει κάποτε το καλύτερο. Κάποτε. Δεν ξέρω με πότε. Κι αν έρθει. Αλλά εγώ πιστεύω πως άρθει. Σιγά σιγά. Κατάλαβες. Θα ήθελα να μου πεις το πιο αστείο πράγμα, αυτό που σε έχει κάνει και σου έχει μείνει στο μυαλό σου από όλο αυτό το διάστημα που έχει σανσαρκώσει την Καμπουρομανόλενα, τον Κουτσογλώση και όλους αυτούς τους ήρωες που τους σανσαρκώνεις εσύ και η θεατρική ομάδα. Να σου πω μια φορά, στον Τζερμιάδο, παίζαμε στον Τζερμιάδο και έκανα την Καμπουρομανόλενα. Και στο τέλος, όταν τελειώνουμε, ψάχνει Καμπρομανόλα για άντρα. Λοιπόν, πήγα εγώ σε ένα σχετικά νεαρό άτομο, να πούμε, του λέω, μ' αρέσεις, αρέσω αυτά. Αυτός ήξερε τώρα ότι θέλω κι εγώ να γίνει πλάκα. Νύχτα, τώρα σκέψε τώρα 9 η ώρα το βράδυ. Παίζαμε το, ήταν να τελειώσει το έργο. Και μ' αρπά ο άνθρωπος, ο νεαρός, στα χέρια του, Καμπρομανόλα να σκέψου, ανοίγει την πόρτα του καφενείου και χτυπάω ξανά στον δρόμο. Περνούσαν αυτοκίνητα και βλέπανε τον νεαρό και κράχνει την Καμπρομανόλα στα χέρια του. Πράγματα που πολύ τρελά. Και σε γυρίσματα γίνονται. Άλλα βέβαια μου προκαλούν το γέλιο, άλλα δεν μου το προκαλούν λόγω κούρασης. Γιατί και μια σκηνή μπορεί να γυριστεί και δυο και τρεις και πέντε και δέκα φορές για να πετύσει να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπως μια φορά σε ένα γύρισμα που έπρεπε να πέσω από ένα πατητήρι και να η Καμπρομανόλα να το είχε κρεβάτι και να πέσει μέσα να μου. Κάνω την πρώτη φορά, δεν φύγανε οι τάβλες. Κάνω την δεύτερη φορά, δεν φεύγουν οι τάβλες. Αναγκαστήκαμε την τρίτη φορά να τελείω να τις τάβλες, να τις έχουμε άκρη-άκρη. Στο τέλος φύγανε οι τάβλες, πήγα μέσα να. Και έχω χτυπήσει σε γυρίσματα και έχω αυτά, αλλά δεν. Ένα άλλο, άλλη μια φορά, να σου πω να αυτά, ήταν να πέσω στο Ρέθυμνο στο λιμάνι, μέσα Φλεβάρι μήνα. Ναι. Απόφαση. Ναι, και πράγματα που τα γράφω εγώ. Αν ήθελα, τα απόφευγα. Αλλά θέλω άλλο να γελάσει. Θέλω να κάνω πράγματα αστεία, να γελάσω άλλο. Φλεβάρι μήνα ψηλόβρεχε. Εγώ ήταν και ξέρω μπάνιο. Ναι. Και σαν Καμπρομανόλενα, στο λιμάνι, στα βαθιά, την ώρα που γυρίζαμε, ήρθε η ώρα και πέφτω. Πάω στον πάτο σαν τη μάνα Ροσκαλίδα. Και πάει το φουστάν της Καμπρομανόλενας και κάπου έπιασανε. Αλλά ευτυχώς δεν τα έχασα, άνοιξα το στόμα μου και δεν ξέρεις πόσα νερά ήπια. Αλλά έπαιξα μια δυνατή, σκίσε το φουστάν και βγήκα πάνω. Αφού τα παιδιά ήταν έτοιμα να αφήσουν τις κάμερες, να πέσει κανείς να τον βγάλει. Λοιπόν, νομίζω να πέσει μονοπλημένο. Θα σου πω μια φράση, θα κλείσουμε. Ναι, Νίκο μου. Είσαι έρθει στο μονοφάτσι. Ναι. Και είπες κάποιου. Ναι. Ότι είσαι ένα θέμα και του λες είσαι σύρα. Σαν Καμπρομανόλα να είσαι σύρα. Είσαι σύρος. Α, ναι, είσαι σύρος. Ναι. Λένε, λες εγώ είμαι σύρα, να ανοίξω με σύροστάσιο. Ναι. Αυτό. Αυτό το αγαπημένο, που ακούγοντας το κόσμος, δεν ξέρεις εσύ, δηλαδή, τι γέλιο... Πώς το λες, μα πέμασαι πώς το λες. Hey, χείρος είσαι, ωραία. Χείρος εσύ, χείρα εγώ, να ανοίξω με ένα χειροστάσιο. Και στο μονοφάτσι εννοείς στο χωριό σου, στην Αγία Βαρβάρα. Τη γυναίκα στο χωριό. Και μην ξεχνάς ότι είχα για κοινό και δυο παπάδες κάτω. Και οι παπάδες είναι το καλύτερο μου κοινό. Δεν ξέρεις πόσο γελάνε οι άνθρωποι να πούμε και πόσο... Να είναι καλά, να είναι καλά.